Αποκομμένοι από τον υπόλοιπο κόσμο, παρέμειναν για 11 ολόκληρες ημέρες οι κάτοικοι της Μελισσιάς. Ούτε μπορούσαμε να βγούμε να πάρουμε ούτε ψωμί να φάμε ούτε τίποτα. Μόλις σήμερα τα μηχανήματα κατάφεραν να προχωρήσουν σε μια πρόχειρη διάνοιξη για να αρθεί ο αποκλεισμός των περίπου 30 κατοίκων του μικρού οικισμού που βρίσκεται λίγα χιλιόμετρα μακριά από το σφινάρι Κισάμου. Είναι αρρωστάρδες, ας έχουμε πρόβλημα. Με ένα μηχανάκι μας ακουβάλισαν ψωμί 10 μέρες. Άστα, και 10 το ανεθιάξει κιόλας. Μεγάλο πρόβλημα. Τα έχνε διαλύσανε, μα καταστραφήκαμε. Κι εγώ είχα ραντεβού να πάω να χειριστώ, δεν πήγα, τα ανάβαλα. Θα πάω άλλη ώρα, δεν πώς θα πάω. Και τώρα που μιλώ είμαι, τι να πούμε, χάλια, είμαστε όλοι εδώ. Είμαστε 20-30 οικογένειες όσοι είμαστε, τι έκαμε, πεθάνουμε. Μία έγκυος, ηλικιωμένη με προβλήματα υγείας, οικογένειες με παιδιά. Οι κάτοικοι της Μελισσιάς δεν είχαν πρόσβαση στον υπόλοιπο νομό ούτε από αγροτικό δρόμο. Εγώ είμαι στο οξυγόνο κάθε μέρα και δεν μπορώ να βγω έξω να σας πω τις λεπτομέρειες, αλλά ο δρόμος είναι άνω ποτάμος. Τι σας μας ανοίξαν και περάσαμε τα 4x4. Χαλάσανε οχετοί, πέσανε βράχια, πλάγια ολόκληρα έχουν φύγει στο ποτάμι. Το ποτάμι ήταν τόσο πολύ το νερό που πήρε την τζιτ του ποταμού και φύγανε κάτω και καστανιές και τα πάντα. Το κεντρικό δημοτικό δίκτυο από το Σφινάρι προς τη Μελισσιά καταστράφηκε σχεδόν ολοκληρωτικά. Η ζωή μας ήταν, δεν είχαμε νερό. Ήταν δύσκολα. Ο δρόμος βλέπετε, ούτε να φύγουμε, απομονωμένοι τελείως. Δεν έχουμε άλλο δρόμο να πούμε θα φύγουμε από εκεί. Όχι, είμαστε εδώ. Ήμασταν αποκλεισμένοι. Τρεις μέρες τώρα επιχειρούν τα μηχανήματα με εντολή της Αντιπεριφέρειας Χανίων και θέλω να ευχαριστήσω για τη συνεργασία αυτή. Να δώσουμε μια πρώτη λύση στην όδευση και επιπλέον ο Δήμος προχώρησε σε ανάθεση ποσού 60.000 ευρώ συν ΦΠΑ για να μπορέσουμε να αποκαταστήσουμε συγκεκριμένα σημεία όπως διαπιστώσατε σε όλο τον δρόμο αυτό. Ανυπολόγιστες είναι οι ζημιές στο φυτικό και ζωικό κεφάλαιο. Όσα δεν μας επήρε το νερό και ο ποταμός θα ψοφήσουν από την πείνα. Τα σπίτια δεν είχαν προβλήματα, για τα ζώα είχαν προβλήματα πολλά. Δεν μπορούσαμε, πώς θα πηγαίναμε τροφές και αυτά, δεν πηγαίνανε. Η προθεσμία για την υποβολή δηλώσεων στον ΕΛΓΑ προκειμένου να αποζημιωθούν οι πληγέντες έληξε και ο Δήμος Κισάμου ζητά παράταση ειδικά για τους κατοίκους της Μελισσιάς που ήταν αδύνατο να μεταβούν στο Δημαρχείο. Μέχρι τώρα τα ρίχναμε του τσερού. Δεν μπορούσαν οι άνθρωποι να κινηθούν, αλλά από εδώ και πέρα τα προβλήματα είναι πάρα πολλά. Θέλουμε υποστήριξη. Γιατί αν μας αφήσουν, πρέπει να μας βρουν και τόπο που θα πάμε να μείνουμε. Η αγανάκτηση των κατοίκων ξεχύλισε. Τα έντονα καιρικά φαινόμενα που έπληξαν το χωριό τους προκάλεσαν απίστευτες καταστροφές. Οι ίδιοι ωστόσο, 11 μέρες αποκλεισμένοι, αισθάνθηκαν αφημένοι στο έλεος της τύχης τους. Ανθρώποι δεν είμαστε εμείς. Πού προπατούμε. Σε τι αιώνα προπατούμε. Σε τι αιώνα προπατούμε, παιδιά. Θα είμαστε κλεισμένοι εδώ. Και να μην δούμε σημασία, να μην δούμε σημασία το κράτος. Στο Μελισσιανό ρέμα, στον επαρχιακό δρόμο Σφιναρίου Χρυσοσκαλίτισσας, η εικόνα της καταστροφής προκαλεί σοκ. Όπως διαπιστώνει και ο πιο απλός πολίτης, εδώ η καταστροφή είναι τεράστια και είναι δύσκολη οποιαδήποτε επέμβαση. Έχει αυτός ο τεράστιος ογκόλυθος, έχει χτυπήσει και έχει σπάσει την γέφυρα. Οπότε χρειάζεται νέα γέφυρα και επιπλέον η προστασία από το βουνό που είναι φανή ότι θα κατεβαίνει συνέχεια κάτω. Η κυκλοφορία των οχημάτων έχει απαγορευτεί και επιτρέπεται αναδιαστήματα. Κλιμάκιο του Υπουργείου Υποδομών πραγματοποίησε αυτοψία τις προηγούμενες ημέρες και αναζητείται τρόπος για την απομάκρυνση του τεράστιου βράχου και τη στήριξη του σαθρού λόγω των συνεχιζόμενων βροχοπτώσεων εδάφους.